Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlawar.gr. Η διεύθυνση infopavlawar.gr. Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα μοιραζόμαστε μουσικές για τις πιο πολιτικές βόλτες που έκανε ο Γιούρι Γκαγκάριν στη γη και έξω από αυτήν. Το κάνουμε γιατί ο πρώτος άνθρωπος που βγήκε στο διάστημα πριν από 60 χρόνια δεν ήταν απλώς ένα παιδί που μετρούσε τα άστρα. Ήταν κυρίως ένα παιδί που πολεμούσε φασίστες. Μια ιστορία που θα σας διηγηθούμε με μερικά τραγούδια. Κατανοούμε τι σημαίνει να είσαι η άμμος στις μηχανές τους, κυριολεκτικά, και ύστερα να ταπεινώνεις μία ακόμη υπερδύναμη. Κυρίως όμως, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει να είσαι ο πρώτος άνθρωπος που βγήκε στο διάστημα και να δηλώνεις ότι ήσουν απλώς ένας από τους 7.000 ανθρώπους που εργάστηκαν για αυτή την αποστολή. This is Moscow. This is Moscow Gordon. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich. Was it hazardous? Yes, it was. The first strides into the unknown were about to be made. The hero who blazed the trail for the stars. Public Service Broadcasting από το Λονδίνο παρουσιάζουν το κομμάτι τους «Gagarin» από το άλμπουμ «The Race of Space». Ένα από τα άλμπουμ που τους ξελάσπωσαν αρκετές φορές, αφού διάφορες οργανώσεις τους καλούν να παίξουν όπου υπάρχει μια μεγάλη επέτειος για την εξερεύνηση του διαστήματος. Και είμαστε σίγουροι ότι αρκετοί τους θυμήθηκαν και αυτό τον Απρίλιο του 2021. 60 χρόνια από την στιγμή που ο πρώτος άνθρωπος μπήκε σε τροχιά γύρω από τη Γη. Για την ακρίβεια, ο πρώτος σοβιετικός άνθρωπος. Γιατί αυτή η ιστορία είναι ταυτόχρονα πανανθρώπινη, αλλά και βαθύτατα πολιτική. Και αυτό δεν προκύπτει μόνο από την αντιπαλότητα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σοβιετικής Ένωσης στο πλαίσιο του ψυχρού πολέμου. Προκύπτει επίσης από την προσωπικότητα του Γιούρι Γκαγκάριν. Μας τα θύμισε αυτή την εβδομάδα το περιοδικό Jacobin με κάτι παλιές ιστορίες από το Μάντσεστερ. Στο αποκορύφωμα του ψυχρού πολέμου, το καλοκαίρι του 1961, η κεντρική πλατεία του Μάντσεστερ θυμίζει κάτι από την ταινία «Λούφα και παραλλαγή»,
εκείνη τη σκηνή που τοποθετούν στη Βουλή εικόνες του Λένιν. Δίπλα στη σημαία του Ηνωμένου Βασιλείου κυματίζει και μία κόκκινη με σφυροδρέπανο. Και από τα ηχεία στην πλατεία πεανίζει ο ύμνος της Σοβιετικής Ένωσης. Τη φιέστα αυτή δεν την είχαν οργανώσει βέβαια κυβερνητικοί αξιωματούχοι, αλλά τα τοπικά συνδικάτα μετάλλου, τα οποία έχουν προσκαλέσει στην πόλη τους τον πρώτο άνθρωπο που βγήκε στο διάστημα. Παρά την καταρακτώδη βροχή, το Μάντσεστερ απέδειξε στον Γιούρι Γκαγκάριν ότι στη μεγάλη αυτή πόλη δεν υπήρξε ποτέ πιο ευπρόσδεκτος επισκέπτης. Εκατομμύρια άνθρωποι το γνωρίζουν αυτό. Τα συνδικάτα μετάλλου τον ανακήρυξαν επίτιμο μέλος τους και του προσέφεραν ένα χρυσό μετάλλιο. Ο πρόεδρος του συνδικάτου εξήγησε την τεράστια τιμή που τους έκανε ο Γιούρι να αποδεχθεί το μετάλλιο. Υπό μία έννοια ήταν ένας από αυτούς, γιατί στα νιάτα του ο Γκαγκάριν ήταν εργάτης μετάλλου. Ένα συνδικάτο λοιπόν προσκάλεσε ίσως τον διασημότερο εργάτη μετάλλου στην ιστορία της ανθρωπότητας. Για αυτή την ιστορία όμως έχουν περισσότερες πληροφορίες η μπάντα Μπασότη. Μπάντα Μπασότη, βαμμένοι κομμουνιστές από την Ιταλία, διηγούνται την ιστορία ενός χρηματιστή που βυθίζεται στην παρακμή, αλλά και του γιου ενός ξυλουργού που ανεβαίνει στο διάστημα. Είναι, λέει, ο Γιούρι Γκαγκάριν, ο γιος ενός κόκκινου Οκτώβρη. Αυτός ο γιος του ξυλουργού γεννήθηκε το 1934 σε ένα χωριό που λέγεται Κλουσίνο, περίπου 3 ώρες δυτικά της Μόσχας. Ήταν ένα χωριό ελαφρώς καταραμένο, γιατί βρισκόταν πάνω στην διαδρομή που ακολουθούν όλοι οι ευρωπαϊκοί στρατοί, που πιστεύουν ότι μπορούν να καταλάβουν τη Μόσχα. Του Γιούρι του έλαχε αυτός ο στρατός να είναι η ναζιστική Βέρμαχτ, η οποία κατέλαβε το χωριό του τον Οκτώβριο του 1941. Την πρώτη ημέρα της κατοχής, οι Ναζί έκαψαν το σχολείο του. Λίγες μέρες αργότερα, ένας Γερμανός αξιωματικός κατέλαβε το σπίτι του και η οικογένειά του αναγκάστηκε να ζει σε μια καλύβα φτιαγμένη από λάσπη. Λίγο αργότερα, ένας Γερμανός στρατιώτης προσπάθησε να κρεμάσει τον αδερφό του Γιούρι από ένα δέντρο. Και κάπου εκεί, ο Γιούρι Αλεξέγεβιτς Γκαγκάριν
τα πήρε στο κρανίο. Οι βιογράφοι του υποστηρίζουν ότι συμμετείχε σε μικρές επιχειρήσεις σαμποτάζ, ρίχνοντας άμμο σε εξαρτήματα των γερμανικών αρμάτων μάχης. Το σίγουρο είναι ότι η οικογένεια πλήρωσε ακριβά τη δράση της, καθώς τα δύο μεγαλύτερα αδέρφια του Γιούρι οδηγήθηκαν σε στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας στην Πολωνία. Και εκεί όμως κατάφεραν να δραπετεύσουν. Κάτι που παρεπιπτόντως ο Γιούρι δεν γνώριζε για αρκετά χρόνια και τους θεωρούσε νεκρούς. Ο πρώτος άνθρωπος λοιπόν που βγήκε στο διάστημα είχε πρώτα εκπληρώσει μία από τις σημαντικότερες υποχρεώσεις κάθε ανθρώπου στη γη. Πολέμησε τους φασίστες με όλες τις δυνάμεις που διέθετε. Πιθανότατα ένας λόγος παραπάνω για τον οποίο οι Ρώσοι τον λατρεύουν όσο ελάχιστους από τους ήρωές τους και του γράφουν τραγουδάκια σαν κι αυτό. Вернулся простой такой и белозубый незнакомый. Пригладил волосы рукой, пока еще не сведен оскомой. Добрый, добрый рот его, нежной, нежной щетиной рыжий касался. Пусть бы был никто, прощай, прощай, родной бесстыжий. Жизнь била, била, да. Жизнь крыла спалила Гагарин, я вас любила, ой, ла-ла-ла-лай. Гагарин, я вас любила, ой, ла-ла-ла-лай. Гагарин, я вас любила, ой, ла-ла-ла-лай. Гагарин, я вас любила, ой. Знал он после, как долго я плыла осколком его медали, и в спину била его струя, и жал он молча свои педали. Больно, больно потом упал, расшибился, из-под обломков извлек себя и начертал по фюзеляжу золотой иголкой. Жизнь била, била, да. Жизнь крыла спалила, Гагарин, я вас любила, ой, ла-ла-ла-лай. Гагарин, я вас любила, ой, ла-ла-ла-лай. Гагарин, я вас любила, ой. Οι Underwood που ακούτε ξεκίνησαν σαν συγκρότημα από δύο φοιτητές ιατρικής στη Σιμφερόπολη της Κρυμαίας και φέτος γιόρτασαν τα 25 χρόνια του συγκροτήματος. Ξεκίνησαν δηλαδή στην Ουκρανία και συνεχίζουν σε μια αυτόνομη δημοκρατία της Ρωσίας. Εδώ πάντως εκφράζουν απλώς την αγάπη τους για τον Γιούρι Γκαγκάριν. Τον οποίο Γκαγκάριν αφήσαμε μαθητή και σαμποτέρ στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και τώρα τον βλέπουμε κοντζάν παλικάρι να εργάζεται σε μια βιομηχανία μετάλλου στο Γκτζάτσκ. Ή κάπως έτσι. Και εκεί ο Γιούρι κάτι δεν πρέπει να κατάλαβε καλά. Στις αρχές της δεκαετίας του 50 είδε ένα αεροσκάφος τύπου Γιάκοφλεφ να πραγματοποιεί ανώμαλη προσγείωση. Αυτά που συνήθως αποκαλούμε τα μοιραία Γιάκοφλεφ. Ο Γιούρι όμως ενθουσιάστηκε. Ενθουσιάστηκε τόσο που αποφάσισε ότι το μέλλον του ανήκει στην αεροπορία. Το πρόβλημα ήταν ότι οι πρώτες του πτήσεις ήταν σαν του μοιραίου Γιάκοβλεφ και η πολεμική αεροπορία τον κράτησε ως εκθαύματος, αφού παραλίγο να τις ρίξει το αεροσκάφος του δύο φορές κατά τη διάρκεια της βασικής εκπαίδευσης. Ο Γιούρι Γκαγκάριν όμως είχε όλα τα εφόδια να περάσει από τα αεροπλάνα στα διαστημόπλια. Ήταν ευφιέστατος, μάθαινε πολύ γρήγορα και άντεχε στις κακουχίες αλλά και στα ψυχολογικά τεστ. Επιπροσθέτως, για τα δεδομένα της Ρωσίας, ήταν ένα μέτρο και ένα μίλκο.
Για την ακρίβεια, είχε ύψος 1 μέτρο και 57 εκατοστά και ζύγιζε λιγότερο από 70 κιλά. Δύο ιδανικά στοιχεία δηλαδή, εάν το όραμά σου είναι να σε βάλουν σε μια κάψουλα και να σε πετάξουν στο διάστημα. Και λίγα λεπτά πριν το κάνουν, στις 12 Απριλίου του 1961, ο Γιούρι ηχογράφησε ένα μήνυμα το οποίο θέλησε να στείλει σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Дорогие друзья, близкие и незнакомые, соотечественники, люди всех стран и континентов. Αγαπημένοι μου φίλοι, γνωστοί και άγνωστοι, αγαπημένοι μου συμπατριώτες και όλοι οι άνθρωποι του κόσμου. Τα επόμενα λεπτά, ένα πανίσχυρο διαστημικό σκάφος θα με μεταφέρει στο μακρινό χώρο του σύμπαντος. Τι μπορώ να σας πω εγώ σε αυτά τα λίγα λεπτά πριν την εκτόξευση? Όλη μου η ζωή εμφανίζεται σε αυτή τη μοναδική στιγμή. Ό,τι έχω κάνει και ό,τι έχω ζήσει, το έκανα και το έζησα για αυτή τη στιγμή. Για την ιστορία, η φωνή που ακούγεται πιο καθαρά από το κέντρο ελέγχου και εύχεται στον Γκαγκάρι να έχει καλό ταξίδι ανήκε στον Σεργέη Κοροϊόφ, τον αρχιτέκτονα του διαστημικού προγράμματος της Σοβιετικής Ένωσης. Ο Κοροϊόφ ακολούθησε την αντίστροφη πορεία αρκετών ηρώων της Σοβιετικής Ένωσης. Αντί να φτάσει στην κορυφή και να οδηγηθεί ύστερα σε κάποιο γκουλάγ, πέρασε πρώτα από τα γκουλάγ και ύστερα πήρε το δρόμο προς την κορυφή. Το 1938 συνελήφθη με ψευδείς κατηγορίες ότι συμμετείχε σε αντεπαναστατική οργάνωση. Και αν δεν υπήρχε ο δάσκαλός του, ο περίφημος αεροναυπηγός του Πόλεφ, να τον βγάλει από τα γκουλάκ, πιθανότατα ο Γκαγκάριν να μην ήταν ο πρώτος άνθρωπος που περιστράφηκε γύρω από τη γη. Ο Κοροϊόφ έμεινε στην αφάνεια μέχρι την ημέρα του θανάτου του, πιθανότατα γιατί η Σοβιετική Ένωση είχε τον φόβο ότι μπορεί να επιχειρήσουν να τον δολοφονήσουν οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες. Περίπου όπως δολοφονεί σήμερα το Ισραήλ τους επιστήμονες του Ιράν. Περισσότερα όμως για τον άγνωστο πρωτομάστορα του Σοβιετικού Διαστημικού Προγράμματος μπορείτε να διαβάσετε στη σελίδα μας στην Εφημερίδα των Συντακτών. Εμείς εδώ του αφιερώνουμε απλώς ένα κομμάτι που έγραψαν γι' αυτόν οι Public Service Broadcasting. The road to Baikonur started from here. But it was not an easy road. The life of a designer is no parade of victories. There are innumerably more failures. But they must not stop us. They must not stop us. He was in a hurry to live, as though he knew that he had but 60 years allotted to him. Fulfill man's dream of the universe. Make the great cosmos tangible. This was to be done by Sergei Korolev. Higher. Further. Faster than anyone. Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε για μία από τις λαμπρότερες στιγμές της ανθρώπινης ιστορίας που σημειώθηκε πριν από μόλις 6 δεκαετίες. Συζητάμε για την επιτυχία της Σοβιετικής Ένωσης να στείλει τον πρώτο άνθρωπο στο διάστημα. Παρεπιπτόντος την ίδια εποχή, χάρη και στον Κοροϊόφ,
Η Σοβιετική Ένωση ήταν η πρώτη χώρα που έστειλε ζωντανό οργανισμό στο διάστημα και κατάφερε να τον επιστρέψει σώο στη Γη, έθεσε τον πρώτο δορυφόρο σε τροχιά, έστειλε την πρώτη γυναίκα κοσμοναύτησα, είχε τον πρώτο κοσμοναύτη που περπάτησε στο διάστημα, έστειλε το πρώτο σκάφος που προσέκρουσε στη Σελήνη, την πρώτη αποστολή που περιστράφηκε γύρω από τον πλανήτη Άρη και το πρώτο διαστημόπλιο που έφτασε στην Αφροδίτη. Το μόνο που δεν κατάφεραν ήταν να στείλουν τον πρώτο άνθρωπο στη Σελήνη. Αλλά προφανώς όλοι γνωρίζουμε ότι η προσελήνωση γυρίστηκε σε ένα στούντιο στο Hollywood. Όπως επίσης γνωρίζουμε ότι η Γη είναι επίπεδη και με τα εμβόλια επιτυγχάνουμε καλύτερο σήμα στα κινητά. Γιατί εμείς, 60 χρόνια από τη στιγμή που η Μόσχα έστελε ανθρώπους στο διάστημα, συμβιώνουμε ακόμη με συνωμοσιολόγους που σύμφωνα με τις θεωρίες του Δαρβίνου θα έπρεπε να έχουν εξαφανιστεί από το πρόσωπο της Γης. Παρ' όλα αυτά, εσείς μένετε εδώ. Γιατί αφού μιλήσαμε για τις λαμπρές στιγμές της Σοβιετικής Ένωσης στο διάστημα, θα θυμηθούμε και ορισμένες πιο σκοτεινές στο Αφγανιστάν. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, that is all he said. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fate. That were no DJ, that was hazy. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children use it. Let the children use it. Let all the children do get. Star man waiting in the sky.
Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση info@word.gr. Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου με αφορμή την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου για την αποχώρηση των στρατευμάτων από το Αφγανιστάν, εμείς έχουμε ένα déjà vu. Καταρχήν γιατί έχουμε παρακολουθήσει ακόμη 3 αυτοκρατορίες να φεύγουν ταπεινωμένες από την περιοχή. Την αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, των Βρετανών και των Ρώσων. Κατά δεύτερον, γιατί έχουμε ακούσει άλλες 2 φορές Αμερικανούς Προέδρους να αποχωρούν από το Αφγανιστάν, τον Ομπάμα και τον Τραμπ. Και ακόμη εκεί είναι. Για όλους αυτούς τους λόγους, επιστρέφουμε σήμερα 3 δεκαετίες πίσω για να δούμε την αποχώρηση των Σοβιετικών στρατευμάτων και θυμόμαστε ότι έκτοτε οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διαρκώς εκεί. Εκείνο τραγουδούν το Blood Type, την ομάδα αίματος που είχαν γραμμένη στα μανίκια τους οι Σοβιετικοί στρατιώτες που πολεμούσαν στο Αφγανιστάν. Τραγουδούν για σκονισμένες μπότες που πρέπει να πατούν επιπτωμάτων. Ευχήσου μου, λένε εκείνο, καλή τύχη για τη μάχη. Ευχήσου μου να μην μείνω για πάντα στο γρασίδι αυτής της χώρας, γιατί το μόνο που θέλω είναι να είμαι μαζί σου. Εκείνο θα γράψουν τον Blood Type όταν η Σοβιετική κοινωνία έχει φτάσει στα όρια της αντοχής της με τον πόλεμο στο Αφγανιστάν. Όπως είχε κατανοήσει πολύ νωρίτερα και η Βρετανική Αυτοκρατορία, αυτό το κομμάτι του πλανήτη δεν κατάφερε κανένας να το καταλάβει στρατιωτικά. Και έτσι, το πρωί της 4ης Ιανουαρίου του 1988, ο τότε Υπουργός Εξωτερικών της Σοβιετικής Ένωσης, Έντουαρντ Σεβαρτνάντζε, επιβιβάστηκε σε ένα αεροσκάφος και ταξίδεψε μέχρι το Αφγανιστάν. Εκεί όπου θα συναντούσε τον άνθρωπό του στην Καμπούλ, τον πρόεδρο Μοχάμεντ Νατζιμπουλάχ. Για την ιστορία, εκείνη η συνάντηση είχε διαφορετικά αποτελέσματα για τους δύο άνδρες. Μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, ο Σεβαρτνάντζε έγινε πρόεδρος της Γεωργίας. Ο Νατζιμπουλάχ πάλι απαγχωνίστηκε από τους Ταλιμπάν, οι οποίοι πρώτα του έκοψαν τα γεννητικά όργανα και δεν έχει σημασία τι τα έκαναν. Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief.
there's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. Ο Τζίμι Χέντριξ, χωρίς φυσικά να τον έχει ρωτήσει και κανένας, προσφέρει τη μουσική του για το soundtrack της ταινίας Charlie Wilson's War, όπου Charlie Wilson ήταν ο δημοκρατικός γερουσιαστής από το Τέξας που ενορχίστρωσε μαζί με τη CIA την περίφημη επιχείρηση Κυκλώνας, τη μεγαλύτερη μυστική επιχείρηση στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Στόχος της επιχείρησης ήταν να εξοπλιστούν οι δυνάμεις των Μουτζαχεντίν στο Αφγανιστάν για να πολεμήσουν τη Σοβιετική εισβολή. Μια διαδικασία από την οποία, όπως θα δούμε, θα γεννηθούν οι Ταλιμπάν και η Αλ-Κάιντα του Οσάμα Μπιν Λάντεν. Για την ιστορία, από την πλευρά της CIA, την επιχείρηση είχε αναλάβει να οργανώσει ένας παλιός μας γνώριμος, ο Γκάστ Αβράκωτος, ο άνθρωπος που φέρεται να αποτελούσε το σύνδεσμο της CIA με την ΚΙΠ και τον δικτάτορα Παπαδόπουλο, πριν από την ελληνική δικτατορία. Τα εξηγούσε όμως καλύτερα ο ίδιος στην ταινία Charlie Wilson's War. I've been with the company for 24 years. I was posted in Greece for 15. Δουλεύω στη CIA για 24 χρόνια. Για 15 χρόνια είμαι στο σταθμό της Ελλάδας. Ο Παπανδρέου θα είχε κερδίσει τις εκλογές αν δεν είχα βοηθήσει τη Χούντα να τον συλλάβει. Έδινα συμβουλές στον ελληνικό στρατό και εξουδετέρωνα κομμουνιστές. Θέλω λοιπόν να μάθω γιατί δεν με κάνει σταθμάρχη στο Ελσίνκι. I'm not gonna be your Helsinki station chief. Εμείς όμως οφείλουμε να επιστρέψουμε στην ιστορία μας. Και σε αυτή την ιστορία μας αφορά ο πραγματικός χρηματοδότης της επιχείρησης Κυκλώνας, δηλαδή η Σαουδική Αραβία. Ο πρίγκιπας Μπαντάρ είναι και σε αυτή την περίπτωση το πορτοφόλι των Αμερικανικών επιχειρήσεων. Το Ριάντ ανοίγει τα θησαυροφυλάκια του και οι μυστικές υπηρεσίες του Πακιστάν αναλαμβάνουν την εκπαίδευση των Μουτζαχεντίν. Και έτσι, σε λίγα χρόνια, το τζίνι της Ισλαμικής Τρομοκρατίας έχει μόλις γεννηθεί. Ο ίδιος ο Μπαντάρ αποκάλυψε ύστερα από μερικά χρόνια ότι τον επισκέφθηκε ο Οσάμα Μπιν Λάντεν για να τον ευχαριστήσει γιατί έφερε, όπως λέει, τους Αμερικάνους στο Αφγανιστάν. Η Ουάσιγκτον είχε αποκτήσει δύο πολύτιμους συμμάχους, έναν για να ευγνωμονεί και έναν για να μισεί. Σε κάθε περίπτωση, η Σοβιετική υπερδύναμη είχε ιτηθεί από τους αντάρτες της χώρας εκείνης, για τους οποίους τραγουδούσε στη δεκαετία του 80 το βρετανικό συγκρότημα Angelic Upstarts. Guns for the Afghan Rebels. Όπλα για τους Αφγανούς αντάρτες. Τους ακούμε και επιστρέφουμε.
Angelic Upstarts τραγουδούν με κάθε καλή πρόθεση για τους αντάρτες του Αφγανιστάν που θα καταφέρουν να απομακρύνουν μια αυτοκρατορία από τα εδάφη τους. Αυτό που παραλείπουν όμως να σημειώσουν στα τραγούδια τους, ελπίζουμε και πάλι χωρίς κακή πρόθεση, ήταν ότι οι αντάρτες Μουτζαχεντίν χρηματοδοτούνταν και εξοπλίζονταν από τη CIA μέσω της Σαουδικής Αραβίας και των μυστικών υπηρεσιών του Πακιστάν. Μια ιδέα και μια πρωτοβουλία του Αμερικανού τότε Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας Σμπίγνιεφ Μπρζεζίνσκι. Ο Μπρζεζίνσκι ήταν σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τζίμι Κάρτερ και δεδομένου ότι εξόπλιζε τους Μουτζαχεντίν, θεωρείται από πολλούς σαν πατέρας των Ταλιμπάν, της Αλ-Κάιντα και του Οσάμα Μπιν Λάντεν. Το ερώτημα όμως είναι γιατί τόσες αυτοκρατορίες να σπαταλούν τόσο χρήμα και αίμα για να καταλάβουν μια ορεινή τριτοκοσμική χώρα που ελέγχεται από κάτι κατσαπλιάδες, όπως τους αποκαλούν. Την απάντηση έδωσε πριν από μερικά χρόνια ο ίδιος ο Μπρζεζίνσκι όταν ακόμη θεωρούνταν μέντορας του Μπάρακ Ομπάμα. Πρέπει, είπε, να κυριαρχήσουμε σε μια περιοχή που αποτελεί τα Βαλκάνια της εποχής μας. We're engaged in what I call the global Balkans. The Balkans in Europe were that part of Europe. Έχουμε μπλακεί σε αυτό που αποκαλώ παγκόσμια Βαλκάνια. Τα Βαλκάνια είναι το τμήμα της Ευρώπης, το οποίο χαρακτηρίζονταν από εσωτερική αδυναμία, σπαράστον από εθνικές, θρησκευτικές και εδαφικές συγκρούσεις και το οποίο είχε την τάση να καταπίνει τις υπερδυνάμεις. Τώρα τα παγκόσμια Βαλκάνια εκτείνονται από το Σουέζ στις δυτικές επαρχίες του Ξινγκιάνγκ στην Κίνα μέχρι τα νέα σύνορα της Ρωσίας, βόρεια του Καζακστάν και ύστερα μέχρι τον Ινδικό ωκεανό. Πρόκειται για μια περιοχή στην οποία κατοικούν 550 με 600 εκατομμύρια άνθρωποι και τώρα δυστυχώς είμαστε ο βασικός πρωταγωνιστής σε αυτή την ταραγμένη περιοχή. Το καλό με τους ρεαλιστές των διεθνών σχέσεων είναι ότι δεν μασάνε τα λόγια τους όταν μιλάνε για το εθνικό συμφέρον. Και ο Μπρζεζίνσκι δεν αφήνει καμία αμφιβολία για το ποιο είναι το εθνικό συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών στα παγκόσμια Βαλκάνια. Να ελέγχουν τους ενεργειακούς διαδρόμους ώστε να μην επιτρέψουν σε καμία άλλη δύναμη να κυριαρχήσει. I don't say America ought to be the arbiter of this, but I do think that it's important for us to recognize. Δεν υποστηρίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να είναι επιθετητές σε αυτή την περιοχή. Πρέπει να καταλάβουμε όμως ότι ο έλεγχος των ενεργειακών πηγών σε αυτή την περιοχή είναι πολύ σημαντικός για τις ισορροπίες ισχύως σε ολόκληρο τον πλανήτη. Εάν άλλες περιοχές του πλανήτη που μας ενδιαφέρουν, όπως η Απανατολή, η Ιαπωνία, η Κίνα και η Δυτική Ευρώπη, εξαρτώνται από μια δύναμη, οι επιπτώσεις θα είναι καταστροφικές και θα ξεσπάσουν νέες συγκρούσεις. Γι' αυτό λόγου χάρη λέμε ότι η ασφάλεια απαιτεί την ύπαρξη διαφορετικών πηγών ενέργειας. Ο έλεγχος των ενεργειακών πηγών, υποστηρίζει λοιπόν ο Μπρζεζίνσκι, δικαιολογεί την κλιμάκωση των αμερικανικών επιχειρήσεων στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν. Ο οικονομολόγος και συγγραφέας William Engel, πάντως, προχωρά την κουβέντα ένα βήμα παραπέρα, μιλώντας πριν από χρόνια στο δίκτυο Real News. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, υποστήριζε τότε, είναι αναγκασμένες να προβάλλουν την στρατιωτική τους ισχύ, γιατί δεν τους έχει μείνει και τίποτα άλλο για προβολή. They're going for it all globally. Domination of land, sea, air, cyberspace, outer space. Στόχος τους είναι η παγκόσμια κυριαρχία στο έδαφος, στη θάλασσα, τον αέρα, τον κυβερνοχώρο και το διάστημα. Είναι ένας τρελός και απραγματοποιητός στόχος. Δεν έχουν όμως άλλη επιλογή, γιατί η ικανότητά τους να προβάλλουν την ισχύ τους μέσω της οικονομίας έχει κροκοπήσει. Κοιτάξτε τι έγινε το 2008 με την προσπάθεια διάσωσης της Goldman Sachs και των άλλων γιγαντιαίων τραπεζών της Wall Street. Προσπάθεια που παρεμπιπτόντως έγινε σε βάρος των φορολογούμενων. Η αμερικανική οικονομία καταραίει με πάταγο. US economy is going down the tubes in grand style. Είναι όμως έτσι τα πράγματα? Βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες σε τόσο δεινή θέση όσο η Σοβιετική Ένωση πριν από την κατάρρευσή της? Θα απαντήσουμε ύστερα από μια μικρή ανάλυση των James για τον πόλεμο στο Αφγανιστάν μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Hey Ma, από το ομώνυμο άλμπουμ τους.
Now the towers have fallen, so much dust in the air. It affected your vision, couldn't see yourself clear. From the fall came such choices, even worse than the fall. There's this chain of consequences within, without. Action calls a reaction, never falls to plan. Black swans on your picnic table, knocking over the jam. Please don't preach me forgiveness, you're hardwired for revenge. War is just about business, within, without. Surface of liberals, there's a beast underneath. Others hide in their jackals, within, without. Hey Ma, the boys in body bags coming home in pieces. James επαναλαμβάνουν ουσιαστικά τα σοβιετικά ροκ τραγούδια της δεκαετίας του 80 με τα οποία ξεκινήσαμε, μόνο που αυτή τη φορά το κάνουν για τα αμερικανικά και τα βρετανικά στρατεύματα κατοχής του Αφγανιστάν ή αν προτιμάτε τα δυτικά στρατεύματα κατοχής. Και τώρα ο Biden γίνεται ο τρίτος κατά σειρά πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών που υπόσχεται να απομακρύνει τις αμερικανικές αλλά και τις νατοϊκές δυνάμεις από το Αφγανιστάν. Οι αναλυτές διχάζονται τόσο για το αν πραγματικά θα το κάνει, αλλά και για το αν το κάνει, γιατί θα το κάνει. Ευτυχώς για αυτούς, οι ίδιοι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δώσει την απάντηση στο δεύτερο ερώτημα. Πρόκειται, λένε, για μία ανακατανομή δυνάμεων απέναντι στους δύο βασικότερους αντιπάλους της Ουάσιγκτον, τη Μόσχα και το Πεκίνο. Και αν επιβεβαιωθεί αυτό το δεύτερο σενάριο, η απομάκρυνση από το Αφγανιστάν δεν αποτελεί αποκλιμάκωση της έντασης, αλλά πρωτοφανή κλιμάκωσή της. Ο Αμερικανικός στρατός δεν θα δίνει μάχες δια αντιπροσώπων, αλλά θα στρέφει όλο και συχνότερα τα όπλα του εναντίον δύο άλλων πυρηνικών υπερδυνάμεων. Εμείς πάλι, κάπου εδώ που φτάσαμε στα δύσκολα, λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα.
Να θυμάστε πως για όσα λέμε εδώ μπορείτε πάντα να διαβάζετε περισσότερα στη σελίδα μας info.pavlawar.gr. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας. Ain't got no money, but the gods make it fucking rain. 9 times out of 10, 9 times out of 10. Ain't got no money, but the gods make it fucking rain. Till it became tragic. Now I'm in the attic in confusion, toward the static. If space is the final frontier, it's through the mathematics. Consciousness creates the material world. She's topless on the counter with a material girl, but then it's just a fashion moment, so I acknowledge opponents. A move gotta be made fast, so I don't condone it. Looking at the picture for 40 minutes. Now I'm in it, standing on the front lines. Captain and the lieutenant, you see that flag of armor? Nothing but the badge of honor. And the piece, the smoker from the pipe, from a bag of karma. A simple word from black lips that sink shit before I fire off one. I give him a pink slip. Ducks I wear, rocks I'm slim. It's not fair, cause I'm gone. Feels so calm, blast through thorn, wars are.